του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Εξ Αγεωργήτου προήλθε γαστρός, ούτε τους αγγέλους αυτού ερήμους της επιστασίας αυτού καταλοιπών, ούτε την προς ημάς εν ανθρωπίσει της οικίας θεότητος εκστάσει. Αλλά βασιλείς μεν των εκουράνιων βασιλέα, της δόξης ήρθων προσκυνήσαντες, στρατιώτε δε των αρχιστράτηγων της δυνάμεως θεραπεύσουν. Ε γυναίκες των γυναικός τεκθέντα, οι ατασνήπας της γυναικός εις χαράν μεταβάλλει. Ε παρθένητο της παρθένου πεδίων, ότι πως φογάλακτος και μαζόν δημιουργός, τα σπηγάς μαζόν αυτόματα, ρήθρα πέρεστε ποιόν παραμικρός παρθένου, πεδίου τροφήν έμφων, είναι αβλεπόμενος, διδάξει διδάξας, δε προς τον μη βλεπόμενον χειραγωγήσει. Επειδή γαρι άνθρωποι των οφθαλμών της ακοής, ιστότερον ποιούσι, το δε μη βλέπουσι αμφιβάλλουσι, δια τούτου ενίκετο και οφθαλμής την εαυτού θέαν, δια του σώματος παρασκήν, την αλύση την αμφιβήτηση. Η Εκκλησία μας εορτάζει την μεγάλη εορτή της Χριστού Γεννήσεως. Σήμερα η Ορθοδοξία πανηγυρίζει. Σήμερα και το μοναστήρι μας εορτάζει και πανηγυρίζει. Και ζήσαμε όλοι αυτό το πανηγύρι. Τη νύχτα την κάναμε μέρα. Ενώσαμε τις φωνές μας με τις φωνές των Αγγέλων και των Αγίων. Ενώσαμε τις φωνές μας με τις φωνές των ποιμένων. Ενώσαμε τις φωνές μας με τις φωνές των μάγων. Κι ανέβηκε και η δική μας προσευχή. Κι ανέβηκε και η δική μας κραυγή. Κι ανέβηκε και η δική μας δοξολογία εις τον θρόνο της μεγαλειότητος του Θεού. Και ορτάσαμε και πανηγυρίσαμε και ορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και τώρα σε αυτή την ηλική τράπεζα η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του διημάς νηπιάσαντος ή με τα πάντων ημών αδελφοί. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι έξω αιώνα στον Ιωναμή, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Υπεραγία Θεοτό και Βοήθη. Της Αγίας Τριάδος, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Μαγαρίζομαι σε πάση γενναίος και Θεός της Αγίας. Εσύ που ανάφαρος ο Χριστός μου αφορεκτήνει εργάκησε. Μακάριες μεν και ημίς Εκκλησίας έχοντες. Ημέρας γάρτη νυχτός και δέσεις περιμόν τα σπίτια της Βασιλείας. Εσέσου και εσύ εσκρατήνονται, διόνι μου εις βόμιση, θέλε και χαρισομένοι ο Κύριος με το Ιησού. Προσάγει. Ζήσω, Χριστέ, ο Θεός ημών.
Και διεχώρησε ο Θεός αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότος εκάλεσε νύχτα. Η νύχτα των Χριστουγέννων είναι γεμάτη με θαυμάσιους βυζαντινούς ύμνους που μας μεταφέρουν στη Βηθλεέμ, που μας μεταφέρουν στο Σπήλαιο, στην Αγία Φάτνη, για να προσκυνήσουμε ευλαβικά κι εμείς το Θείο Βρέφος, το οποίο γεννήθηκε για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο και να φέρει τη λύτρωση και τη σωτηρία στον άνθρωπο. Τα Χριστούγεννα αισθάνεται κανείς μια ιδιαίτερη ευφροσύνη και αγαλίαση, μια ιδιαίτερη χάρη μέσα στο μοναστήρι. Παντού γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, όμως ξεχωριστά γιορτάζονται στο Άγιον Όρος, μέσα σε έναν κατανυκτικό, ολόζεστο και θερμό ναό. Κύριε Ιησού Χριστέ,
Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον, ότι σοι ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ευλογημένον από τον νυν και έως του αιώνας, Ήτο όνομα, Κύριε, ευλογημένον από τον νυν και έως του αιώνας. Ένα από τα πολλά διακονήματα, όπως είναι το τραπεζάρι του Εκκλησιάρχου, του Κυπουρού, του Μαγείρου, του Αρχοντάρι, είναι και το κυροπλαστείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα διακονήματα και το κυροπλαστείο και κάπως δύσκολο. Ο τρόπος της λειτουργίας του κυροπλαστείου είναι ο εξής. Εδώ πέρα, σε αυτή την λεγόμενη κρίκα, αυξάνουμε τα μασούρια. Μετά, όταν τα αυξήσουμε και κάνουμε τόσα που θέλουμε, τα βάζουμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Το κόβουμε το φυτίλι, το στρίβουμε λίγο για να μην ανοίγει, να γίνει ίσια η λαμπάδα, και το αφήνουμε. Εφόσον κάνουμε τόσα σχοινιά, κόψουμε τόσα σχοινιά όσα μας χρειάζονται, τα παίρνουμε κατόπιν και τα τοποθετούμε σε αυτή εδώ πέρα την ανέμη. Εφόσον το τοποθετήσουμε, ερχόμαστε εδώ πέρα που λιώνει το κερί. Αυτή εδώ είναι η λεκάνη που λιώνει το κερί μέσα. Από κάτω βάζουμε φωτιά κάρβουνα. Βάζουμε κάρβουνα και ανάβει, λιώνει το κερί. Και κατόπιν με αυτή την κοτάρα εδώ πέρα, χύνουμε το κερί επάνω σε σχοινιά. Κατά τρόπο ώστε να λουστεί όλο το κερί, όλο το σχοινί. Και να αυξηθεί η λαμπάδα, να πάρει το κανονικό πάχος. Και το φέρουμε γύρω-γύρω. Βάζουμε τη λαμπάδα επάνω και την πλάθουμε. Η τράπεζα της Μονής μας είναι ένα από τα αρχαιότερα κτίσματα του μοναστηριού. Ανάγεται στον 16ο αιώνα. Έχει αγιογραφηθεί τον 16ο αιώνα διεξόδων ηγεμόνων της Μορδοβλαχίας.
Εις τις αρχές αυτές τοιχογραφίες ιστορούνται καταρχήν στην κάτω σειρά των τοίχων όσοι της Εκκλησίας μας, Άγιοι δηλαδή, οι οποίοι διασκήσεως και δια του πνευματικού ακόνος εις την έρημο και εις τα μοναστήρια υγείασαν και μας άφησαν το παράδειγμά τους, ώστε και εμείς οι μοναχοί να συνεχίσουμε, ας πούμε, ακολουθούντες τα δικά τους ίχνη. Εις την είσοδο της τραπέζης υπάρχει η εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσης. Βέβαια είναι και αυτή του 16ου αιώνα έργων αγιογραφίας, αλλά επιζωγραφήθη τον 18ο αιώνα και μπροστά στην εικόνα της Παναγίας κρέμαται κανδύλι, το οποίο υποχρεούται ο αδελφός τραπεζάρης να διαφυλάσει πάντοτε αναμένο ενώπιον της εικόνας της Παναγίας, διότι θεωρείται αυτή η οποία είναι η οικονόμος του μοναστηριού και στα υλικά και στα πνευματικά αγαθά. Στο επάνω μέρος, στην πάνω σειρά των τοιχογραφιών, ιστορούνται τα μαρτύρια, τα φρικτότατα μαρτύρια του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του προστάτου της μονής μας. Εν συνεχεία υπάρχουν 24 παραστάσεις των χαιρετισμών της Παναγίας. Επίσης, οι ιεράρχοι της Εκκλησίας μας, ως και εις το πίσω μέρος της τραπέζης, έχει αγιογραφηθεί ολόκληρος η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, όπως ακριβώς την εξιστορούν τα Ιερά Ευαγγέλια. Η τράπεζα το 1817, σε μια πυρκαγιά που συνέβη στο μοναστήρι, κατεστράφηκε αυτή. Γι' αυτό ακριβώς συμβαίνει οι τοιχογραφίες να είναι κάπως μαυρισμένες. Στο κέντρο αριστερά της τραπέζης υπάρχει ο άμβωνας. Χρησιμοποιείται κατά την ώρα της τραπέζης, όταν οι πατέρες τρώνε, κάποιος αδελφός, ο οποίος έχει αυτό το διακόνημα του αναγνώστου, ανεβαίνει πάνω στον άμφωνα και αναγιγνώσει και ένα κείμενο πνευματικό. Βασικά, το παίρνει μέσα από τους βίους των Αγίων ή από τα πατερικά συγγράμματα. Και αυτό γίνεται την ώρα που οι πατέρες τρώνε, ακόμη και όταν γεύονται αυτή την υλική τροφή, να σκέφτονται τα πνευματικά και ο νους τους να μην ελκύεται από τα υλικά αγαθά. Τα Χριστούγεννα εορτάζονται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στο Άγιον Όρος. Είναι μια νύχτα ξεχωριστή που όλη της η μυσταγωγία και όλο της το μυστήριο εκτυλίσσεται μέσα εις το καθολικόν, κάτω από τον θόλων του ουρανού, κάτω από την χάρη και το βλέμμα της Παναγίας, η οποία έχει μια ξεχωριστή θέση μέσα στην εορτή των Χριστουγέννων. Στο μοναστήρι μας γίνεται μια ειδική τελετή κατά την ημέρα αυτή. Επάνω στο μεγάλο καθολικό φυλάσσεται ως πολύτιμη παρακαταθήκη και ως κοιμήλιο μεγάλο η θαυματουργός εικόν της Παναγίας της Οδηγητρίας, η οποία συνηθίζεται κατά την παραμονή των Χριστουγέννων να μεταφέρεται εν πομπή από το νέο καθολικό εις το παλαιό καθολικό, όπου γίνεται και η εορτή των Χριστουγέννων.
Μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του ναού ζει κανείς το μυστήριο της αρκώσεως του Λόγου του Θεού. Ζει έντονα αυτήν την φανέρωση, αυτή την γένωση, αυτή την ταπείνωση του Χριστού. Για μας τους μοναχούς αυτό το παράδειγμα της κενώσεως και της ταπεινώσεως είναι το α και το ω της πνευματικής μας ζωής. Είναι έργα του 11ου αιώνα, τα οποία πρέπει να έχουν μεταφερθεί στη μονή μας από την Κωνσταντινούπολη. Η Παναγία Οδηγήτρια βρίσκεται στη μονή μας από το 1730. Μέχρι τότε ήταν στη μονή Βατοπηδίου. Κατά το 1730, θαυματουργικώς η εικόνα έφυγε από τη μονή Βατοπηδίου και ήρθε στο μοναστήρι μας. Οι εκεί μοναχοί της μονής Βατοπηδίου ψάξανε για να βρουν την εικόνα, επειδή νομίσαν πως η εικόνα είχε κλαπεί. Τελικά μάθανε πως είναι στο μοναστήρι μας και ήρθαν και την πήρανε. Και αυτή τη φορά την ασφαλίσαν πιο καλά στο καθολικό της μονής, αλλά η εικόνα πάλι έφυγε μόνη της θαυματουργικώς και ήρθε στη μονή μας. Έκτοτε από τότε παρεμένει εδώ. Κάθε φορά, κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου γίνεται μεγάλη πανήγυρη στο μοναστήρι μας και ερχόταν και οι πατέρες της μονής Βατοπηδίου φέρνοντας κερί και λάδι για να τα προσφέρουν στην χάρη της Παναγίας και να εορτάσουν και αυτή τη μνήμη της. Η εικόνα της Παναγίας, της Οδηγητρίας, είναι πολύ θαυματουργός από ό,τι έχουμε ζήσει και εμείς οι ίδιοι, αλλά και από ό,τι μας έχουν πει οι παλιοί μοναχοί της μονής μας. Βλέπουμε να έχουν πολλοί χριστιανοί να έχουν αφιερώσει διάφορα αφιερώματα στη μονή, στην εικόνα της Παναγίας, και κατά την εορτή της η εικόνα πολλές φορές αναβλύζει μύρον και βοδιάζει όλους τους ναούς. Ψάματα πολλά, όχι ένα και δυο. Ήταν μια φορά είχαμε έπεσε γρήπη. Γρήπος μεγάλος. Και πεθαίνανε από ένα, κάθε μέρα από ένας, κάθε μέρα. Και έπειτα άρχισε από δύο. Τώρα τι κάναμε. Θα καλέσουμε την Παναγία, να κάνουμε μια λιτανία έτσι μικρή και να δούμε τι θα απογίνει το τέτοιο, είναι μεγάλο. Κάνα τη λιτανία, στο πω θανάτως. Έχουμε πατέρας εδώ που έζησαν, που ζουν ακόμη και είναι περίπου 97 ετών και έχουν γύρω στα 70 χρόνια μέσα στο μοναστήρι. Είναι πράγματι μια ζωντανή ιστορία και μια ζωντανή παράδοση αυτοί οι άνθρωποι. Θυμάμαι δυστυχίες, κάνα δύο φορές δυστυχία, πίνασε ο κόσμος, αμάν έκαναν να βρουν κουκιά να φάνε, όχι ψωμί. Με την κουκιά δεν βρίσκαν να φάνε. Είναι όντως κοιμήλια, κοιμήλια πνευματικά, κοιμήλια που μας υπενθυμίζουν αυτήν την ομορφιά της παραδόσεώς μας, αυτό το μεγαλείο του Ορθοδόξου μοναχισμού, αυτήν την ωραιότητα της Ορθοδόξου πνευματικότητος. Μέσα στην απλότητά τους βλέπει κανείς αυτό το μεγαλείο της χριστιανικής ζωής, του χριστιανικού μοναχικού βιώματος, της ασκητικής ζωής. Εμείς οι νέοι μαθητεύουμε παρά τους πόδας αυτών των γερόντων και παραλαμβάνουμε τα μυστήρια της παραδόσεως, τα οποία με πολύ απλότητα και με πολύ χάρη και με πολύ αγάπη μας μεταδίδουν. Η μονή μας έχει αρκετούς νέους πατέρας, οι οποίοι ήρθαν με θείον ζήλων. Ήρθαν πραγματικά με πόθο να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στον Θεό, να υπηρετήσουν την Ορθοδοξία, να υπηρετήσουν το έθνος, διότι ο μοναχισμός με έναν τρόπο ειδικών υπηρετεί το έθνος. Στο κάτω μέρος του ξενώνος ή του αρχονταρικίου, όπως λέγεται στην ορολογία την αγιορητική,
υπάρχει η βιβλιοθήκη της Μονής. Μέσα στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται γύρω στα 350 χειρόγραφα, τα οποία ανάγονται εις τον 10ο αιώνα, 12ο έως και τέλη του περασμένου αιώνα. Επίσης έχουμε και αρκετά έντυπα βιβλία, τα οποία συμπληρώνουν τον αριθμό των 7.000 και τα περισσότερα εξ αυτών είναι εκδόσεις της Βενετίας, της Λειψίας, των Παρισίων και είναι εκδόσεις του 16ου αιώνα, 17ου, 18ου. Εξ αυτών, εκ των εντύπων, τα περισσότερα είναι πατερικά, τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και διαφόρων άλλων επιστημών, ιατρικής, μαθηματικών, φιλολογίας κλπ. Εκ των χειρογράφων της Μονής, σας δείχνουμε μερικά, τα πιο εντυπωσιακά. Έχουμε εδώ ένα Ευαγγέλιο του 16ου αιώνα. Είναι κώδικς περγαμηνός, ήτι από δέρμα ζώου κατεργασμένο. Ευαγγέλιο σλαβικής γραφής, γραμμένο στην αρχαία σλαβική γλώσσα και αφιέρωμα ενός ηγεμόνος της Μορδοβλαχίας στη Μονή μας. Τα εξώφυλλα του Ιερού Ευαγγελίου έχουν επίχρυσο επένδυση. Στο πρώτο εξώφυλλο έχουμε την εικόνα της Αναστάσεως του Κυρίου και στο άλλο εξώφυλλο έχουμε την εικόνα του προστάτου της Μονής Αγίου Γεωργίου, στον οποίο αφιερώνει και το Ιερό Ευαγγέλιο ο ηγεμόν. Γύρω από την εικόνα του Αγίου υπάρχει η εξής επιγραφή. Αυτό το τετραευάγγελον το έκαμε και το εκαλόπισε Ιωάννης Αλέξανδρος Βοεβόδας, ελαίου Θεού αυθέντης της Μολδαβικής χώρας και το έδωσε ως δέησή του στη Μονή του Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος, που είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου, το έτος 1552, 9 Απριλίου. Θαυμάσεις είναι οι μινιατούρες του χειρογράφου, οι εικόνες των τεσσάρων Ευαγγελιστών, χειροποίητες, ως επίσης και τα επίτιτλα, δηλαδή αυτά τα σχέδια που υπάρχουν άνωθεν της αρχής εκάστου Ευαγγελίου, ως επίσης και τα πρωτογράμματα, τα οποία είναι επίχρυσα. Εν συνεχεία έχουμε ένα ηλιτάριο του 12ου αιώνα και αυτό περγαμηνό από δέρμα ζώο. Το μήκος του είναι 7,5 μέτρα. Επάνω σε αυτό το ηλιτάριο είναι γραμμένη η λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Τέτοια διαθέτει πολλά η βιβλιοθήκη μας και τα οποία ανάγονται στον 12ο αιώνα όπως και αυτό. Επίσης έχουμε ένα Σιγγύλιο Πατριαρχικό. Αντιπροσωπευτικά σας δείχνουμε αυτό, υπάρχουν και άλλα στη Μονή μας. Ανήκει στον Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Ερθρομάρτυρα και τον Άγιο της Εκκλησίας μας. Μετά το κείμενο, κάτω, στην αρχή υπάρχει υπογραφή του ιδίου του Πατριάρχου, Γρηγόριος Ελέου Θείου Αρχιεπίσκοπος, Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης και εν συνεχεία των υπολείπων συνοδικών αρχιερέων. Η Μολύβδινη Βούλα. Και το κείμενό του αναφέρεται σε συστάσεις και συμβουλές που δίνει ο Πατριάρχης προς τους πατέρας της Μονής πώς να πολιτεύονται ορθότερον. Το χειρόγραφο αυτό που βλέπετε είναι μια ιδιόγραφος επιστολή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτος έζησε τον περασμένο αιώνα στα Άγιον Όρος. Είναι μια μεγάλη μορφή αγιορειτική και προσέφερε πάρα πολλά στην Εκκλησία μας με τα συγγράμματά του και με την αγιότητά του. Είναι μια επιστολή που στέλνει προς κάποιον Θεσσαλονικέα Θωμά και αναφέρεται στο θέμα του μοναχισμού. Τιμιότατε, ελογιμότατε και εν Χριστώ μη αγαπητέ αδελφέ Κύριε Κύρ Θωμά, την ελογιμότητά σου υπερίδιστα προσαγορεύω σύν το Χριστός Ανέστη. Και αναφέρεται στο θέμα του μοναχισμού και στο τελευταίο φύλλο της επιστολής με το ίδιο χέρι του Αγίου βλέπουμε την επιγραφή του. Όλος ως εν Χριστώ αδελφός Νικόδημος μοναχός. Εν συνεχεία μεταξύ των χειρογράφων, των 350 χειρογράφων, υπάρχουν και χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής. Μεταξύ αυτών είναι και αυτό που σας δείχνω. Βέβαια είναι με το σύστημα της αρχαίας βυζαντινής μουσικής. Από τα έντυπα που σας προανέφερα, χαρακτηριστικά σας δείχνω αυτό. Είναι έκδοση της Βενετίας του 1535. Τα άπαντα του Μεγάλου Βασιλείου.
Η βιβλιοθήκη της Μονής μας διαθέτεται για μελετητάς, κυρίως καθηγητάς πανεπιστημίων και άλλους φοιτητάς το θέμα της μελέτης. Η βιβλιοθήκη μας μαζί με άλλα κτίρια της Μονής, με άλλα συγκροτήματα κτηριακά, το 1817 κατεστράφει δυστυχώς, και γι' αυτό έχουμε πολλή καταστροφή στα χειρόγραφα. Κατεστράφησαν πολλά χειρόγραφα, ιδίως του 10ου αιώνα και του 9ου αιώνα. Κάθε χρόνο εδώ στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, την πρώτη του έτους, αλλάζουν τα διακονήματα. Πολλά προσέφερε το Βυζάντιο και η αυτοκράτορης η Βυζαντινή στη Μονή μας, με τόχια εντός και εκτός του Αγίου Όρους για την συντήρηση της Μονής και των μοναχών. Μετά βλέπουμε μέχρι την άλωση να έχει μια ακμή το μοναστήρι. Μετά όμως την πτώση της Κωνσταντινούπολης παρατηρείται μια παρακμή, και ήταν μια γενική παρακμή και στα υπόλοιπα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Είχε αλλεπάλληλες καταστροφές από πειρατάς και είναι γεγονός ότι πολλές φορές χρειάστηκε να γίνει η ανοικοδόμηση της Μονής. Έτσι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες βοηθούσαν πάντοτε για την ανοικοδόμηση της Μονής. Από τον 16ο αιώνα και μετά όμως, οι ηγεμόνες των παραδουνάβεων χωρών προσέφεραν μεγάλες δωρεές για να αντιμετωπίζονται τα έξοδα, αλλά και η συντήρηση της Μονής. Κατά τον 18ο αιώνα, τότε η Μονή μας γίνεται πρώτη κοινοβιακή Μονή, μετά από μία περίοδο παρακμής που τα μοναστήρια του Αγίου Όρους είχαν μετατραπεί τα περισσότερα εις ιδιόρυθμα. Η πρώτη Μονή η οποία γίνεται κοινόβιο είναι η δική μας. Τα μέγιστα συνετέλεσε ο ηγούμενος της Μονής τότε, ο Παΐσιος ο Ιερομόναχος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος κατήγητο από τη Μυτιλίνη. Αυτός προσέφερε όλο του το είναι για την δημιουργία του κοινοβίου και για τη συντήρηση της Μονής. Έκανε επεκτάσεις σημαντικές και κατόπιν με αυτόν έρχεται μια άλλη προσωπικότητα σημαντική, ο Μητροπολίτης πρώην Σαμακοβίου Φιλόθεος, εκ Μυτιλίνης καταγόμενος, ο οποίος άλλαξε την επισκοπική μήτρα με το ταπεινό κουκούλιο του μοναχού και ήλθε και εμόνασε εις την Μονή μας, προσέφερε ό,τι χρήματα είχε και τελικά βοήθησε για την ανοικοδόμηση και πάλι του ναού, γιατί τον 19ο αιώνα αρχάς, τον 19ο αιώνα είχε υποστεί μια πυρκαγιά η Μονή μας. Σιγά σιγά εκτίστηκε κατόπιν το μεγάλο καθολικό, ο νέος ναός, ο οποίος είναι ο πρώτος ελληνοορθόδοξος ναός μέσα στο Άγιον Όρος και ο οποίος χαρακτηρίζεται δια την λαμπρότητά του και για το μέγεθός του. Ο ναός αυτός κτίστηκε το 1809 με 1819 με χρήματα του Φιλοθέου, όπως είπε προηγουμένως, του Μητροπολίτου πρώην Σαμακοβίου. Thank you.
Βρισκόμαστε στο καθολικό της Μονής του Ξενοφόντος, Αγίου Όρος. Το καθολικό μας θυμάται στη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Τροπεοφόρου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας από τους αρχαίους Αγίους της Εκκλησίας μας, από τους πρώτους Αγίους, τον οποίο πολλοί ευλαβούνται όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι μοναχοί θεωρήσαν καλό να αφιερώσουν τον ναό τους και το μοναστήρι μας στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου. Εις τον άρθηκα της Μονής μας είναι αγιογραφημένη η κτήτορες της Μονής. Δύο αυτοκράτορες, ο πρώτος είναι ο Αλέξιος ο Κομνηνός και ο δεύτερος ο Νικηφόρος ο Βατανιάτης. Ο Μητροπολίτης Σαμακοβή ο Φιλόθεος ο Λέσβιος και ένας ηγούμενος της Μονής Παΐσιος. Βλέπουμε στις εικόνες τους δύο αυτοκράτορες να προσφέρουν ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος είναι αγιογραφημένος επάνω από την πύλη της εισόδου, να προσφέρουν στον Άγιο Γεώργιο από μια εκκλησία ο καθένας. Δια της κυρίας πύλης εισερχόμεθα εις το καθολικό της Μονής. Η πύλη είναι έργο του 18ου αιώνα, κατασκευασμένη στην Κωνσταντινούπολη από φίλτιση. Είναι αρκετά καλή τεχνοτροπία. Το καθολικό μας είναι το μεγαλύτερο καθολικό του Αγίου Όρους. Στη μέση είναι κρεμασμένος ο Πολυέλαιος και γύρω του Πολυέλαιο ο χορός. Στις πανηγυρικές αγρυπνίες, όπως είναι το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σε μεγάλες γιορτές, ανάβεται ο Πολυέλαιος και ο χορός. Και όταν ψάλλουν ορισμένα τροπάρια, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, και κουνιέται και ο Πολυέλαιος και το χορό, και ο χορός. Εν συνεχεία είναι το Άγιον Βήμα. Μπροστά μας είναι η ωραία πύλη, τα βημόθερα και το παραπέτασμα. Μπροστά μας είναι η Αγία Τράπεζα, εκ μαρμάρου σε σχήμα τάφου. Πάνω από την Αγία Τράπεζα είναι το κυβόριο. Μέσα στο ιερό φυλάσσονται τα ιερά λείψανα, τα παλιά Ευαγγέλια της Μονής, ο Τίμιος Σταυρός, τα Άγια Ποτήρια, τα οποία είναι όλα από την Βυζαντινή εποχή. Είναι ο χώρος που τελείται κατ' εξοχήν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε αυτό το παλαιό προσκυνητάρι, το οποίο είναι ξυλόγλυπτο, είναι τοποθετημένη η εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Είναι η θαυματουργός εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία βρίσκεται στη Μονή μας σχεδόν από τον 8ο αιώνα. Η παράδοση αναφέρει πως η εικόνα αυτή ήταν στην εποχή της οικονομαχίας στην Κωνσταντινούπολη. Κάποιος εικονολάτρης για να από ευλάβεια προς τον Άγιο Γεώργιο και από αγάπη που είχε προς τις σειρές εικόνες, έριξε στη θάλασσα την εικόνα του Αγίου Γεωργίου για να την διασώσει από τους οικονομάχους. Η εικόνα
θαυματουργικός ευρέθηκε στην παραλία της Μονής μας, από όπου την πήραν οι πατέρες και την φέραν στο καθολικό της Μονής. Στο λαιμό του Αγίου Γεωργίου φαίνεται το σημάδι που κάποιος οικονομάχος με το μαχαίρι ήθελε να καταστρέψει την εικόνα του Αγίου. Και η παράδοση αναφέρει πως από το λαιμό έτριξε αίμα. Στο καθολικό μας βρίσκονται δυο φορητές εικόνες, οι οποίες είναι ψηφιδωτές και εικονίζουν τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Και είδων άγγελων ισχυρών καταβαίνοντα εκ του ουρανού περιβεβλημένων νεφέλιν, και ήρης επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Και είδον ότι ίνιξε την σφραγίδα την έκτην και σεισμός μέγας εγέννητο και ο ήλιος εγέννητο μέλας και η σελήνη εις αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γην και ίνιξε το φρέαρ της αβύσσου. Είναι μία από τις 20 πατριαρχικές βυζαντινές μονές του Αγίου Όρους. Κτήτορ της μονής είναι ο Όσιος Ξενοφών, ο οποίος είναι σύγχρονος του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Έζησε κατά τον 10ο αιώνα. Έκτισε τον πρώτον ναόν εις μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Όμως, επί των ημερών του Οσίου Ξενοφόντος έγινε ένα γεγονός στη Μονή. Ήρθε θαυματουργικό το τρόπο η εικόν του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου από την Κωνσταντινούπολη, διαθαλάσσης. Προσάραξε εις το λιμάνι της Μονής και οι πατέρες όταν είδαν την εικόνα και με πολλή ευλάβεια την πήραν από τον αρσανά της Μονής και την μεταφέρανε εις το καθολικό, μετονομάστηκε το καθολικό από Αγίου Δημητρίου εις Άγιον Γεώργιον και έτσι από τότε γιορτάζουμε την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και η Μονή είναι αφιερωμένη εις τον Άγιο Γεώργιο. Κατόπιν στην ιστορία βλέπουμε ότι επί Νικηφόρου Βουτανιάτου του τρίτου αυτοκράτορος του Βυζαντίου
έρχεται στη μονή μας ο αρχινάβαρχος του Νικηφόρου και γίνεται ηγούμενος με μια μικρή συνοδεία. Σημειών ονομάστηκε ο νέος ηγούμενος, ο οποίος πράγματι προσέφερε πάρα πολλά και συνετέλεσε τα μέγιστα στο να γίνει και να επεκταθεί η μονή. Η προπάτορες του Χριστού, αναβαίνουσι νέος του Θεού,
και καταβαίνω συνέως αυτού που επιγύσαν ανθρωπίσαντος Ιησού Χριστού. Διευκόν του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε του Χριστού, Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος